πολύ σημαντικό όργανο του σώματός μας, σωστά. Ναι, θα ήθελα έτσι λίγο σήμερα να κάνω μια, να εστιάσω λίγο περισσότερο στην πρόληψη των νεφρολογικών παθήσεων. Πραγματικά ο νεφρός είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό όργανο και δυστυχώς είναι ένα όργανο το οποίο πολλές φορές είναι παραμελημένο. Δηλαδή και στην ιατρική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία γενικά. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Τα τελευταία χρόνια όμως σε παγκόσμιο επίπεδο έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη αύξηση των νεφρικών παθήσεων των ασθενών οι οποίοι πάσχουν από νεφρολογικές παθήσεις. Και αυτά υπάρχουν εξηγήσεις για αυτούς τους λόγους. Φαίνεται ότι εν μέρη είναι η αύξηση της ηλικίας του γενικού πληθυσμού, οι πολλές επεμβάσεις, στις οποίες πλέον κάνουν πολλοί ασθενείς για άλλες ασθενείες όπως καρδιολογικές παθήσεις, αλλά επίσης έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη αύξηση της παχυσαρκίας, του διαβήτη και της υπέρτασης, τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά και με τον τρόπο ζωής. Άρα οι νεφρολογικές παθήσεις είναι πολλές φορές αποτέλεσμα αυτών των προβλημάτων. Μάλιστα. Ωραία. Χωρίς να έχουμε πρόβλημα, γιατί να επισκεφθούμε έναν νεφρολόγο, ή πρέπει να κάνουμε check-up όπως κάνουμε για όλα τα άλλα, ποιοι είναι οι λόγοι, ή κάποια καμπανάκια που μας χτυπάει το σώμα μας για να επισκεφθούμε έναν νευρολόγο. Ναι, καταρχήν να πω ότι οι νεφρολογικές παθήσεις πολλές φορές, όπως και η υπέρταση που πολλές φορές είναι ένα σύμπτωμα της νεφρικής πάθησης, δεν δίνουν σημάδια σε αρχικά στάδια. Δηλαδή, δεν είναι όπως άλλες ασθένειες, όπως οι καρδιολογικές παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν πόνο, ναι, ή δισκοπάθειες ή κάτι άλλο. Πολλές φορές, τις πλήστες φορές θα έλεγα, τα άτομα νιώθουν καλά, νιώθουν πολύ καλά μέχρι τα τελικά στάδια. Άρα αυτό είναι πρόβλημα, διότι δεν θα μπορέσεις για την πρόληψη να πας γρήγορα στον γιατρό να ζητήσεις βοήθεια. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται μια προληπτική εξέταση, συνήθως με τις γενικές εξετάσεις αίματος που κάνουν ο περισσότερος κόσμος ανά τον χρόνο σε νεαρή ηλικία και πιο συχνά σε αργότερη ηλικία, αλλά και ανάλυση ούρων. Διότι η ανάλυση ούρων είναι πολύ σημαντικό για το θέμα των νεφρικών παθήσεων, διότι μπορούμε να πιάσουμε, να δούμε πράγματα τα οποία θα μας δώσουν σημάδια, δηλαδή, τα οποία δείχνουν ότι πιθανόν να υπάρχει μια νεφρική πάθηση. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να γίνονται αυτές οι αναλύσεις ούρων και αίματος σε ταχτά διαστήματα, ανάλογα της ηλικίας του καθενός και των προβλημάτων του. Αλλά ιδίως σε άτομα τα οποία πάσχουν από κάποιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, παράδειγμα. Άτομα τα οποία είναι διαβητικοί, αμέσως μετά που θα διαγνωστούν με το διαβήτη, πρέπει να αρχίζει μια πρόληψη για νεφρικές παθήσεις, όπως πρέπει να αρχίζει και πρόληψη για καρδιακές παθήσεις και για οφθαλμολογικές παθήσεις του διαβήτη. Αλλά οι νεφρικές παθήσεις πρέπει να είναι εκεί, διότι στα 5 χρόνια συνήθως μετά τον διάγνωση του διαβήτη αρχίζει η διαβητική νεφροπάθεια. Και ξέρουμε ότι πολλά άτομα τα οποία βρίσκονται στην αιμοκάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, δηλαδή σε τελικό στάδιο νεφρικής ανυπάρκειας, όταν έχουμε χάσει πλέον τους νεφρούς, την νεφρική λειτουργία και δεν υπάρχει πλέον επιστροφή, αυτά τα άτομα είναι οι περισσότεροι διαβητικοί, υπερτασικοί ή καρδιοπαθείς. Μάλιστα. Σε ποιες ηλικίες μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτές τις εξετάσεις που μόλις μας είπατε? Ναι, σίγουρα σε νεαρή ηλικία, μετά τα 18-20, σίγουρα είναι καλά όπως κάθε άνθρωπος να κάνει αναλύσεις τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, όχι μόνο για τον νεφρό, αλλά γενικές όπως είπα αναλύσεις. Φυσικά υπάρχουν και άτομα τα οποία έχουν μια οικογενειακή προδιάθεση για νεφρολογικές παθήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει σε πιο νεαρή ηλικία οπωσδήποτε να ακολουθείτε μια πιο επιθετική πρακτική από την άποψη ότι πρέπει να κάνουν και σε πιο νεαρή ηλικία αναλύσεις, τουλάχιστον να παρακολουθούν μήπως αλλάξει κάτι καθώς μεγαλώνουν. Διότι πολλά πράγματα μπορεί να μην τα πάρεις, να μην τα βρεις τη σωστή στιγμή και τότε τα πράγματα να έχουν προχωρήσει τόσο πολύ που να είναι πλέον χωρίς επιστροφή. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος μπορεί να μην έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει σε νεαρή ηλικία και σε πιο μεγάλες ηλικίες, στα 30 του, στα 35 του, να ανακαλύπτει ότι έχει κάποιο πρόβλημα το οποίο πλέον κανένας δεν μπορεί να το βοηθήσει, εκτός από το να του πει ότι πρέπει να πας να κάνεις αιμοκάθαρση ή να κάνεις μεταμόσχευση. Άρα είναι πολύ σημαντικό η κοινωνία να αντιληφθεί ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ότι όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και οι ασθενείς οι ίδιοι, αλλά και οι γιατροί, οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί που παρακολουθούν τον κόσμο αυτό. Ναι. Ποιες είναι οι συχνότερες νεφροπάθειες? Λοιπόν, στον γενικό πληθυσμό που βλέπουμε νεφροπάθεια, όπως είπα, είναι ο διαβήτης που προκαλεί διαβητική νεφροπάθεια. Ναι. Είναι η υπέρταση, η οποία μπορεί και η ίδια, δηλαδή ψηλή πίεση, να το θέσω λίγο πιο απλά. Γι' αυτό πρέπει να μετρούμε και την πίεση μας συχνά. Ναι. Η πίεση μπορεί να είναι και αίτιον νεφρικής ασθένειας, αλλά και η ίδια η νεφρική ανυπάρκεια μπορεί να έχει ως πρώτο σύμπτωμα
την εμφάνιση της ψηλής πίεσης. Είναι οι πέτρες στους νεφρούς. Στην Κύπρο είναι ένας μεγάλος παράγοντας, διότι λόγω του κλίματος, της δίαιτας πολλές φορές, αλλά φαίνεται υπάρχει και μια γενετική προδιάθεση, η οποία δεν μπορούμε ακριβώς να την προσδιορίσουμε. Άρα βλέπουμε πολλοί κόσμο με πέτρες, οι οποίοι αν την αφήσεις την ασθένεια αυτή να εξελιχθεί και να τη δώσεις τη σωστή, την πρέπουσα σημασία, τότε μπορεί να σου προκαλέσει νεφρική αν υπάρχει. Πάντως φυσικά... οι πέτρες στο νεφρό είναι συχνό φαινόμενο. Ναι, εξαιρετικά συχνό. Και από τι προκαλούνται? Όπως είπα, είναι μια ανισορροπία. Και είναι πρόσφατα μου έτυχε να δω σε δικό μου άτομο που έβγαλαν τις πέτρες. Είναι κανονικά πέτρες. Είναι πολύ συχνό και το βλέπουμε και μέσα σε οικογένειες. Ναι. Άρα αυτό, όπως είπα, υπάρχει μια προδιάθεση φαίνεται, αλλά είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή το περιβάλλον έχει σημασία. Το κλίμα, στα ξηρά κλίματα συνήθως, λόγω της αφυδάτωσης του οργανισμού, άρα η ενυδάτωση, η σωστή ενυδάτωση ενός ανθρώπου, ιδίως το καλοκαίρι, με νερό, καθαρό νερό, τότε βοηθά στην αποφυγή των ουσιών, οι ουσίες που περνούν από τον νεφρό, διότι μία από τις λειτουργίες, πολύ σημαντική λειτουργία του νεφρού, είναι να καθαρίζει πολλές ουσίες οι οποίες βρίσκονται ή παράγονται στον οργανισμό. Αυτές οι ουσίες, αν δεν είναι σε διάλειμμα, τότε θα σφίξουν και θα γίνουν πέτρα. Άρα, εάν κάποιος δεν ακολουθεί αυτήν την ενυδάτωση τη σωστή, αλλά και αυξάνει στην δίαιτα του ουσίες οι οποίες θα προκαλέσουν πέτρες, όπως ουρικών οξύν και οξαλικά, τότε αυτές οι ουσίες θα κάνουν την πέτρα και θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Αν το αφήσει να μεγαλώσει, θα του προκαλέσει εκτός από το πόνο και το ότι θα πάει στις πρώτες βοήθειες, μπορεί να του καταστρέψει και τους νεφρούς. Μάλιστα. Και πώς θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τις λειτουργίες του νεφρού? Λοιπόν, και όπως... μετά να πάμε στο επόμενο βήμα, πώς εμείς οφείλουμε να προστατεύουμε τους νεφρούς μας και να διαφυλάττουμε τη λειτουργία των νεφρών. Ναι. Όπως είπαμε στην αρχή, η νεφρή είναι εξαιρετικά σημαντικό όργανο. Δηλαδή είναι το όργανο το οποίο ελέγχει την εσωτερική λειτουργία του οργανισμού όλοι. Ναι. Όλα τα όργανα εξαρτούνται από τον νεφρό, διότι ελέγχει, όπως είπαμε, είναι ρυθμιστής της αρτηριακής πίεσης, ελέγχει τα δημιουργία των οστών πολλές φορές με βιταμίνες οι οποίες παράγει, την αιμοσφαιρίνη στο αίμα, άρα στην ουσία ο νεφρός είναι υπεύθυνος για την δημιουργία των κυττάρων που είναι στο αίμα και την αιμοσφαιρίνη. Και μία από τις σημαντικές ουσίες, όπως είπαμε, είναι καθαρίζει τον οργανισμό από ουσίες τις οποίες παράγει ο οργανισμός ως εργοστάσιο, αλλά και τα φάρμακα ή διάφορες άλλες ουσίες τις οποίες παίρνουμε. Επίσης, μία πολύ σημαντική του λειτουργία είναι και ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, όπως είπα, μαζί με την κάθαρση των ουσιών. Τώρα, αυτά έχει σημασία διότι οι αναλύσεις αίματος που πρέπει να κάνουμε, όπως παράδειγμα η κρεατινίνη που ακούν πολλοί κόσμος που ελέγχει στο αίμα, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ουσία δεν είναι κακή ουσία, απλώς είναι ο δείχτης στο αίμα που δείχνει αν κάποιος έχει νεφρικό πρόβλημα. Η κρεατινίνη αυτή είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε σημασία πάνω σε αυτή, διότι αν κάποιος είναι ψηλή η κρεατινίνη του, έχει πάει πέραν των ορίων, τότε σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, δεν είναι αμελητέο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιαστεί στο γεγονός ότι από μόνη της η κρεατινίνη δεν μπορεί να σου πει 100% πόσο λειτουργούν οι νεφροί. Διότι κάθε άτομο είναι διαφορετικό, άντρας, γυναίκα, εθνικότητα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτή η κρεατινίνη να μετατραπεί σε λειτουργία νεφρού. Και αυτό γίνεται με μια απλή εξίσωση, η οποία υπάρχει παντού και στους γιατρούς, αλλά και στο ίντερνετ και παντού. Άρα κάποιος μπορεί να πάρει αυτή την κρεατινίνη που θα του δώσει ο χημικός και να του υπολογίσει πόσο λειτουργούν οι νεφροί του. Και βάσει αυτή τη λειτουργία σταδιοποιούνται τα άτομα σε στάδια νεφρικής ανεπάρκειας ή καθόλου νεφρικής ανεπάρκειας. Πολλά άτομα μπορεί να έχουν νεφρική ανεπάρκεια και να μην το γνωρίζουν καν. Αυτό είναι όπως το παρομοιάζουμε με έναν παγόβουνο, όπου βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και δεν βλέπουμε αυτό που είναι από κάτω από τη θάλασσα, διότι πολλοί κόσμοι είτε δεν τους το έχουν πει είτε δεν το έχουν καταλάβει. Όπως είπα, δεν έχουν συμπτώματα. Οι αναλύσεις τους μπορεί να δείχνουν λίγο καλές οριακές. Αλλά στην ουσία, λόγω ηλικίας και λόγω προβλημάτων άλλων, έχουν νεφρική ανεπάρκεια. Και δεν του έχουν δώσει σημασία, το αφήνουν να εξελιχθεί και σε κάποια στιγμή θα το βρουν μπροστά τους. Ναι. Συνήθως οι ασθενείς έρχονται εκ των υστέρων κοντά σας. Ναι. Στην Κύπρο ακόμα υπάρχει αυτό δυστυχώς. Άρα δεν έχουμε καλά, σωστά επίπεδα πρόληψης. Ναι, ναι. Αυτό είναι πιθανό. Ο λόγος είναι και το σύστημα υγείας που δεν υπάρχει, δηλαδή σωστά. Αν κάποιος εξαρτάται από τον ίδιο τον ασθενή, πόσο συχνά πάει στους γιατρούς, πόσο συχνά κάνει αναλύσεις. Οι παραπομπές δεν μπορούν να γίνουν σωστά. Δεν υπάρχει μια οργάνωση γύρω από το ποιος γιατρός βλέπει πρώτα τον ασθενή, που τον στέλνει.
Άρα οι ειδικοί πολλές φορές μπορούν, δηλαδή οι νεφρολόγοι μπορεί να δουν τους ασθενείς αργοπορημένα. Και όταν το δεις σε σημείο που είναι ήδη προχωρημένο το πρόβλημα, είναι πολλές φορές δύσκολο να το προλάβεις. Μπορείς όμως να το καθυστερήσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό όποια στιγμή βρεθεί το πρόβλημα να γίνει η διεργασία και η παραπομπή, διότι τότε θα προλάβουμε τα χειρότερα. Η καθυστέρηση της νεφρικής ανεπάρκειας για να μην φτάσεις στην αιμοκάθαρση ή στη μεταμόσχευση μπορεί να γίνει. Είτε με φαρμακευτική αγωγή, με εκπαίδευση του ασθενού στη ζωή του, στην συμπεριφορά και ούτω καθεξής. Και επειδή με ρωτήσετε πώς θα καταλάβεις αυτό το πράγμα, σίγουρα όπως είπα, η αναλύση αίματος και ούρων, αλλά και το υπερηφοκράφημα, δηλαδή το ultrasound των νεφρών, πολλές φορές μπορεί να μας δείξει, όπως παράδειγμα, για πέτρες στους νεφρούς ή όγκους στους νεφρούς, ή αν είναι μεγάλη νεφρή, μικρή. Όταν είναι μικρή νεφρή, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο νεφρικό πρόβλημα. Όταν είναι πολύ μεγάλη, πάλι μπορεί να υπάρχει, ιδίως στο διαβήτη ή κάποιον άλλον αιματολογικό νεφρικό πρόβλημα. Άρα μπορεί το ultrasound να μας φωτίσει, να μας δώσει κάποια ιδέα του τι συμβαίνει και να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εξετάσεις για να γίνει καλύτερη διάγνωση και κατόπιν η θεραπεία. Άρα η πρόληψη στο θέμα των νεφρολογικών παθήσεων είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν τρόποι για να προστατεύσουμε τους νεφρούς μας να λειτουργούν σωστά? Είναι η διατροφή, είναι η... πρέπει να πίνουμε αρκετό νερό, τι? Ναι, λοιπόν, για το θέμα των πέτρων, της νεφρολιθίασης δηλαδή, ναι, το νερό έχει μεγάλη σημασία και η δίαιτα. Τα υπόλοιπα, παράδειγμα στο διαβήτη, διαβητική νεφροπάθεια, ναι, η παχυσαρκία ή το, ο υπέρβαρος, δηλαδή πέραν του σωστού βάρους, αυτά τα συμπτώματα τότε μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, δηλαδή υπέρταση, η οποία θα προκαλέσει και νεφρικό πρόβλημα σε κάποιον στάδιο στην ζωή του ασθενούς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να συμβουλεύουμε τους ασθενείς μας να προσέχουν τη ζωή τους γενικά, τη διατροφή τους, το βάρος τους, την άσκηση, το κάπνισμα, το αλκοόλ. Όλα αυτά επηρεάζουν και τον νεφρό άμεσα. Δηλαδή το μεταβολικό σύνδρομο, όπως εμείς οι γιατροί αρισκόμαστε να λέμε, το μεταβολικό σύνδρομο που αποτελείται περισσότερο από την υπαχυσαρκία και την κακή διατροφή. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι συχνό φαινόμενο στους νέους. Πλέον ναι, δυστυχώς. Ναι. Το βλέπουμε και σε νεαρές ηλικίες, ενώ παλιά δεν το βλέπαμε, τώρα και στην Κύπρο. Στο εξωτερικό υπάρχει από χρόνια η παιδική παχυσαρκία, αλλά και η νεανική παχυσαρκία. Τώρα το βλέπουμε και στην Κύπρο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν ότι η δίαιτα και η διατροφή είναι εξαιρετική σημασία για πολλά πράγματα. Τώρα, όπως είπα και πριν, οικογενειακές παθήσεις, υπάρχουν γενετικές παθήσεις στην Κύπρο, όπως τα πολυκυστικά νεφρά. Άρα, νεαροί οι οποίοι έχουν κάποιον ιστορικό στην οικογένεια, είναι καλό από νεαρή ηλικία να αρχίσουν να προσέχουν. Να προσέχουν το αλάτι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό και αν είναι πολύ σημαντικό. Διότι, ναι, το βλέπουμε γιατί... συχνά. Είναι τεράστια σημασία, διότι το αλάτι, ιδίως η χρησιμοποίηση του αλατιού στο φαγητό, είτε μετά την ώρα του φαγητού, είναι τεράστια σημασία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως δεν είναι το αλάτι που χρησιμοποιείς την ώρα του φαγητού, αλλά τα έτοιμα φαγητά που πολλοί κόσμος μπορεί να τρώει ή τα έτοιμα συσκευασμένα φαγητά που παίρνει γιατί από το σούπερ μάρκετ. Γιατί έχουν μεγάλες ποσότητες αλατιού για να διατηρούν. Ναι, ακριβώς. Ναι. Άρα πολλοί κόσμος δεν το υπολογίζει αυτό. Νομίζει ότι δεν παίρνει άλλα, ενώ παίρνει στην ουσία. Και αυτό φυσικά θα προκαλέσει και πρόβλημα στους νεφρούς και υπέρταση και καρδιαγκιακά προβλήματα, είτε καρδιολογικά είτε αγκιακά, καθαρά, εγκεφαλικά και ουδάκια. Και δυστυχώς το ένα φέρνει το άλλο, ε. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Πρίκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας υπόλοιπο. Εμείς να πάμε σε ένα ρεπορτάζ, έτσι, να δούμε τα έθιμα σε πολλές κοινότητες της Κύπρου, χθες Δευτέρα του Πάσχα, και πολλά από αυτά θα υπάρχουν και σήμερα σε αρκετά χωριά.